Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος και σε αυτό το βίντεο θα πούμε μερικά tips σχετικά με το Instagram. Το Instagram, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μια πλατφόρμα social media που μπορεί ο χρήστης να ανεβάσει φωτογραφίες αλλά και βίντεο. Μέσω της πλατφόρμας αυτής πλέον πάρα πολλά εκατομμύρια έως και δισεκατομμύρια ανθρώποι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα αυτή για να ανεβάζουν ιστορίες από τη ζωή τους, φωτογραφίες και διάφορα γνωμικά. Όμως το Instagram μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για marketing. Το marketing πλέον μέσω του Instagram είναι κάτι βασικό και μετά το Facebook θεωρείται πλέον ένα από τα κορυφαία όπλα για να μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας marketer ή μια επιχείρηση για να μπορεί να προσεγγίσει πελάτες και να αυξήσει τις πωλήσεις. Ένα από τα βασικά tips που μπορώ να προτείνω είναι το hashtag της επιχείρησης, δηλαδή να δημιουργήσει μια επιχείρηση, ένα brand, ένα hashtag το οποίο θα είναι σήμα κατά τεθέν και θα αφορά την επιχείρηση. Για παράδειγμα, εγώ έχω το Διέση SEO Marketer.gr σε κάθε δημοσίευση, δηλαδή στο Instagram, αναφέρω και αυτό το hashtag. Μπορεί και κάθε επιχείρηση λοιπόν να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο τέτοιο hashtag και να μπορεί να έχει μια εταιρική ουσιαστικά Instagram ταυτότητα. Το δεύτερο που προτείνω είναι το marketing με πολύ μεγάλα προφίλ μεγάλης απήχησης, δηλαδή από τους γνωστούς, που οποίοι έχουν πάρα πολλούς followers. Μπορείτε να αλληλεπιδράτε μέσα από comments και likes και να γίνετε σιγά σιγά ένας από τους αγαπημένους followers, από τα οποία μπορείτε έτσι να αυξήσετε τη δημοτικότητά σας και να αρχίσει σιγά σιγά να σας βλέπει ακόμα περισσότερος κόσμος, είτε μέσα από τα σχόλια και τα likes, αλλά ακόμα να σας προσέξει πάντα σχετικά, προτείνω, σχετικά με τον τομέα σας. Ο τρίτος τρόπος είναι να γίνετε δημιουργικοί με το hashtagging, δηλαδή να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε hashtags τα οποία θα είναι μέρος της ιστορίας μιας αναφοράς που κάνουμε, δηλαδή από το να αναφέρουμε ξερά hashtags πολλές φορές κάτω στη λεζάντα, μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε μέσα από ένα κειμενάκι και ενδιάμεσα να βάζουμε τα hashtags, έτσι δίνουμε μια μεγαλύτερη αξία στο hashtag το οποίο δημιουργούμε. Ένας άλλος τρόπος είναι στις λεζάντες να γίνουμε δημιουργικοί και περιγραφικοί. Να γίνουμε δηλαδή αναλυτικοί σε αυτό που θέλουμε να πούμε, όχι βέβαια να γράψουμε ολόκληρη έκθεση, αλλά μπορούμε να δίνουμε μια ταυτότητα στην κάθε φωτογραφία ή στο κάθε βίντεο για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και να οδηγούμε στο επόμενο tip που θα πω τώρα, στο ένα call to action, μέσω του οποίου call to action θα οθούμε τον χρήστη να κάνει κάποια ενέργεια, δηλαδή είτε να πατήσει στο link του προφίλ μας, να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες ενός διαγωνισμού ή κάποια άλλη ενέργεια την οποία θέλουμε να κάνουμε εμείς. Επίσης, όταν ανανεώνουμε το περιεχόμενο, καλό θα είναι να ανανεώνουμε και το link του προφίλ μας. Δηλαδή, από το να έχουμε ένα κεντρικό link από το οποίο να πατάει κατευθείαν ο χρήστης και να πηγαίνει στο κεντρικό domain, μπορούμε κάθε φορά που ανανεώνουμε το περιεχόμενο και θέλουμε ο χρήστης να πηγαίνει κατευθείαν στο άρθρο, παράδειγμα, που έχουμε γράψει, να δημιουργούμε το link κατευθείαν στο κεντρικό προφίλ και από εκεί να προτρέπουμε μέσω του post να πηγαίνει ο χρήστης για να μπορέσει να πατήσει κατευθείαν και να μπει απευθείας στο άρθρο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί είναι οι ετικέτες φωτογραφιών. Δηλαδή, όταν σας κάνουν tag σε πολλές φωτογραφίες, οι οποίες εσείς δεν θέλετε να εμφανίζεστε, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε μέσα από τις ρυθμίσεις και τα notifications την απόκρυψη των ετικετών, δηλαδή κάθε tag που σας κάνουν να χρειαστεί να περάσει έγκριση από εσάς. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γλιτώσετε από κάποια δυσάρεστη κατάληξη, δηλαδή από ένα tag το οποίο δεν θέλετε σε καμία περίπτωση να εμφανίζεστε και εφόσον έχετε πάρα πολλούς followers, αυτό είναι κάποια στιγμή φυσιολογικό να συμβεί. Ένα άλλο tip είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσα από το Instagram μια δική μας εταιρική ταυτότητα, δηλαδή να έχει μια συγκεκριμένη κουλτούρα το προφίλ με ένα συγκεκριμένο μοτίβο φωτογραφιών, δηλαδή να υπάρχει μια συνέχεια μιας φωτογραφίας με μιας άλλης ή να υπάρχει ένα watermark πάνω σε κάθε φωτογραφία ή να υπάρχει ένα στυλ στη φωτογραφία μας πάνω ή σε κάθε βίντεο το οποίο να παραπέμπει κάθε χρήστης που το βλέπει να ξέρει ότι αυτή η φωτογραφία προέρχεται από τη δικιά σας επιχείρηση brand. Είναι κάτι αρκετά σημαντικό, δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε έστω κάποιες φωτογραφίες οι οποίες να υπάρχει μια συνέχεια μέσω της οποίας ο χρήστης θα καταλαβαίνει εύκολα όταν εσείς ανεβάζετε κάποια φωτογραφία ότι είναι κατευθείαν από εσάς. Μέσω των hashtags λοιπόν και όλων των υπόλοιπων που αναφέραμε δημιουργείται ακόμα μια πιο ισχυρή παρουσία στο Instagram για να μπορέσουν οι χρήστες να σας βρίσκουν και να καταλαβαίνουν ότι είστε εσείς κατευθείαν. Και τέλος, μπορείτε να ενεργοποιηθείτε ως local. Έχω γράψει ένα αναλυτικό άρθρο το οποίο το αναφέρω κάτω από το βίντεο. Μπορείτε να δείτε και τα tips αυτά που σας λέω
και μέσα στο άρθρο αυτό, όπου μπαίνετε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, εκεί που είστε δηλαδή, εκεί που εδρεύετε, εφόσον θέλετε να στοχεύσετε σε local αναζητήσεις και δείτε τι περιλαμβάνει, τι περιλαμβάνουν οι local δημοσιεύσεις, δηλαδή παράδειγμα σε μια περιοχή της Αθήνας ή σε μια πόλη της Ελλάδος, όπου εκεί μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα τι ανεβαίνουν από τους χρήστες και εκεί να σκεφτείτε κάποιους δημιουργικούς τρόπους για να αλληλεπιδράσετε με τους χρήστες. Δηλαδή, άμα έχετε ένα brand το οποίο εδρεύει παράδειγμα στην Κοζάνη, θέλετε να στοχεύσετε και στην περιοχή Κοζάνη και στην πόλη δηλαδή Κοζάνη. Οπότε μέσα από αυτή την πόλη μπορείτε να μπείτε κατευθείαν μέσω του Instagram στην περιοχή αυτή και να δείτε τους χρήστες που ανεβάζουν από την πόλη Κοζάνη συγκεκριμένες δημοσιεύσεις. Ελπίζω να σας βοήθησα. Μπορείτε να διαβάσετε, όπως προανέφερα και στο άρθρο μου, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για το πώς να αυξήσετε τους followers στο Instagram. Μείνετε συντονισμένοι. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς digital marketing.